καταπληκτικό θεωρητικό τρόπο να απαντήσουμε στις μεγάλες προκλήσεις και τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. Άλλωστε, γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε περιφερειακά συνέδρια ανοιχτού διαλόγου, συζήτησης με ανθρώπους της κοινωνίας των πολιτών, της παραγωγικής της Ελλάδας, για όλους τους κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής. Ένας πολύ κρίσιμος τομέας είναι ο τομέας της αγροδιατροφής. Πολύ κρίσιμος ιδιαίτερα την εποχή που ένας πόλεμος και η πανδημία έριξαν την ανάγκη να έχουν μια πολύ ισχυρή παραγωγή, εθνική παραγωγή, ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις πολύ μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Φίλες και φίλοι, η συζήτηση αυτή διεξάγεται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Η ακρίβεια κάνει την καθημερινότητα του ελληνικού λαού, μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού, αφόρητη. Φέτος, εκατομμύρια Έλληνες πολίτες ανέχουν ξένοι στον ίδιο τους τον τόπο, διότι θα δυσκολεύονται στην οικονομική τους καθημερινότητα, θα δυσκολεύονται να κάνουν ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές στη χώρα μας, διότι το κόστος είναι πια απαγορευτικό. Τι κάνει όμως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη? Έχει προτεραιότητες τέτοιες ώστε να διασφαλίσει να μην πάμε σε μια εποχή ραγδαίας έκπληξης των κοινωνικών ανισοτήτων? Όχι. Οι προτεραιότητες της είναι βαθιά πελατειακές, βαθιά συντηρητικές και βαθιά νεοφιλελεύθερες. Κόστος ζωής, κατοικία. Είμαστε ο λαός που πληρώνει το μεγαλύτερο ποσό του εισοδήματός του για να ζήσει μια αξιοπρεπή κατοικία κάτω από δύσκολες συνθήκες.